Σε συναγέρμο βρίσκεται ο νομός του Εύρου μετά και τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα με την έντονη βροχόπτωση. Στο διδημότυχο, μάλιστα, πολλές περιοχές, κυρίως οι παραποτάμεις, κοντά δηλαδή στον Ερυθροπόταμο, αντιμετώπισαν προβλήματα καθώς είδαν το νερό να μπαίνει μέχρι και μέσα στα σπίτια τους και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας με σκούπες και ό,τι άλλο μέσο διέθετε ο καθένας προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά. Κάθε φορά που έρχεται το νερό τρέμει. Ανεβαίνει πίσω και πίνω χάπια, άστα. Μία μέρα μετά την έντονη βροχόπτωση και οι κάτοικοι του Δημοτήχου μετράνε τις πληγές τους. Όπως μπορείτε και οι ίδιοι να διαπιστώσετε, σε πολλές περιπτώσεις το νερό έχει μπει μέσα στα σπίτια των κατοίκων. Τι να σας πω, πάντα ζούμε με αυτό το πρόβλημα, δηλαδή και το φόβο να μην μπει μέσα στο σπίτι. Έχετε συνέχεια προβλήματα δηλαδή? Έχουμε, για κάθε φορά που βρέχει και νερά μέχρι εδώ. Και λολεύει τα έχουμε και πίσω. Μέχρι εδώ ήταν τα νερά. Ήταν τα νερά. Μέχρι εκεί. Μα, για δείξε με. Και εδώ έχουμε το ανάδειγμα της όρτης της εγωγής. Μάλιστα. Νερά είναι το νερά ακόμα. Δουλεύει η χάλαση τώρα? Που ξέρω εγώ, έβαλα όλα να δούμε. Στο Πίθιο, μάλιστα, το νερό ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Δήμαρχος Δημοτήχου Παρασκευάς Πατσουρίδης αμέσως επικοινώνησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έστειλε 13 οχήματα και 2 οχήματα του στρατού, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν και 9 αντλίες του Δήμου. Ευτυχώς η κατάσταση εκτονώθηκε και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το Δημότυχο και κυρίως για την παραποτάμια πλευρά της πόλης του Δημοτήχου. Εδώ ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, απέναντι ο οικισμός είχε πλημμυρίσει κατά μεγάλο μέρος. Είχαν γεμίσει οι αυλές και των σπιτιών, αλλά και ορισμένα υπόγεια πλημμύρισαν. Αντιδράσαμε, νομίζω, αρκετά γρήγορα. Πήρα τον Διευθυντή της πυροσβεστικής της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος έστειλε ενισχύσεις με 13 οχήματα της πυροσβεστικής και 2 του στρατού, και φυσικά λειτουργούσαν και 9 αντλίες που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Η ανησυχία λοιπόν με τόσα νερά είναι στο Πίθιο, είναι πάνω από 6-8 το η στάθμη του νερού, όπως και εδώ στο Δημότυχο ήταν το πρωί στα 6 μέτρα. Οι κάτοικοι της περιοχής βέβαια διαμαρτύρονται, καθώς όπως λένε είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται συνέχεια. Έριξε πολύ νερό? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα έχασα το σκυλάκι μου, τώρα να πάω για αύριο να το βρω, καλώς. Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά εδώ στην περιοχή, οι πλημμύρες? Το χρόνο μια φορά. Μια φορά το χρόνο. Ναι, είναι, γιατί είναι από τον ποταμό Εύρου του παραπάνω. Δεν φεύγουν τα νερά, αλλιώς φεύγουν, αλλά είναι από τη Βουλγαρία Μολάν. Τα νερά ξεχυλίζουν και αυτοί δεν μπορούν να τα κρατήσουν παραπάνω. Λοιπόν, αλλά κακό της Ελλάδος είναι αυτό. Να, γιατί πρώτα απ' όλα μπορούν να φτιάξουν αυτό, τεχνική λίμνη. Να μαζεύει το νερό. Φέρνει από τη Βουλγαρία τα νερά, από την Τουρκία τα νερά, όλα κατεβαίνουν πέρα, κατάλαβε, κάτω κατεβαίνουν. Γι' αυτό το πράγμα, κατάλαβε. Τώρα το νερό καθόλου δεν τρέχει. Ο ποταμός τώρα, αυτός πέρα, δεν τρέχει καθόλου. Γιατί είναι προσκομμένο από το Εύρο. Σε παρόμοια κατάσταση και η περιοχή του Σουφλίου, με τον δήμαρχο της πόλης, Βαγγέλη Πουλιλέο, να κάνει λόγο για ένα τεντωμένο σκηνή που κανείς δεν ξέρει πότε θα σπάσει. Είμαστε σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Τα αναχώματα, αν ανεβεί η στάθμη ακόμα 10-15 πόντους, το νερό θα περάσει πάνω από τα αναχώματα σε ορισμένα σημεία. Στα Λάβαρα σε ένα σημείο. Ήδη πριν από λίγο με ειδοποίησαν ότι έχει σπάσει ένα θυρόφραγμα στο Τυχερό και το νερό μπαίνει μέσα ως τον κύριο Σκάμπο, αλλά τώρα θα ξεκίνησα για να πάω να δούμε τι ακριβώς γίνεται, αν και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, μόνο με τα κέρατα το έχουν δει. Έχουμε τα νερά, εάν δεν βρέξει, ορισμένα πράγματα θα τα γλιτώσουμε. Παραδείγματος χάρη, τώρα το νερό, εάν βρέξει, θα μπει στις αυλές των πρώτων σπιτιών στο Σουφλί.
Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Μήπως βάλαμε αύριο το πρωί μηχανές για να τραβούμε το νερό, γιατί δεν πλέον, οι χύμαροι πλέον δεν εκτονώνονται έξω και πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες για να μην μπει το νερό το ποταμού μας. Τώρα αυτή τη φορά μπήκε μέσα στον γκαράζ στην αποθήκη που υπάρχει ο Λέβητας και κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, καταψύκτες κτλ. Τι να πω, πάντα δηλαδή ζούμε με αυτόν τον φόβο και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πάθατε ζημιά δηλαδή? Πάθαμε, ναι, γιατί ο καταψύκτης και το ψυγείο που είναι εκεί πρόχειρα, ναι, καταστράφηκαν. Πολύ νερό έχουμε, κάθε χρόνο αυτό. Άσε και το καλοκαίρι άμα βρέξει πολύ, πάλι έχει. Πάλι στεναχωριά, πολύ στεναχωριά. Μας είπαν θα κάνουν αυτό που έκαναν για να τραβήξει το νερό, πάλι τα ίδια είμαστε. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι αυξάνεται η στάθμη του ποταμού Εύρου και στο νότιο τμήμα. Δεν θέλουμε κανείς, μα κανείς, να κινείται στα αναχώματα και στην παρέβρια ζώνη.